Στα πλαίσια των επιχειρησιακών προγραμμάτων σώστρατος Κυπερσέας, έγινε στο νοσοκομείο Κομωτινής σήμερα η άσκηση που προέβλεπε ένα σενάριο σε περίπτωση σεισμού και πυρκαγιά. Κινητοποιήθηκαν πολλές δυνάμεις μαζί εδώ της τοπικής κοινωνίας, ο στρατός, η πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ, η αστυνομία, η τροχέα της Ροδόπης, ήρθαν ο Ερυθρός Σταυρός, το Σώμα Εθελοντών Διασωστών και άλλοι πολλοί εθελοντές, παραδείγματος χάρη να ξεχνάω κάποιον, την Περιφέρεια Ροδόπης με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και σε έναν συντονισμό όλοι αυτών μαζί κάναμε διάφορες καταστάσεις, διάφορα σενάρια τα οποία προέβλεπαν τι μπορεί να γίνει σε μια περίπτωση σεισμού και πώς μπορεί να γίνει ο απεγκλωβισμός των ασθενών, των συνοδών τους και του προσωπικού του νοσοκομείου. Νομίζω πήγε καλά η άσκηση. Εντάξει, αν υπήρξαν κάποιες παραλήψεις και προβλήματα, αυτά είναι πιο πολύ για να μας διδάξουν τι μπορεί να γίνει σε μια πραγματική κατάσταση σεισμού ή πυρκαγιάς και ελπίζω να έχουν όλοι αποκομίσει εμπειρίες, όλα τα σώματα που προανέφερα, οι εθελοντές και κυρίως το προσωπικό του νοσοκομείου που σε μια κρίσιμη κατάσταση είναι το πρώτο που πρέπει να δράσει και να έχει έτσι καταστάσεις, καθώς πολλοί θα αποστρέψουν σε εμάς εκείνη την περίοδο. Ελπίζω ότι θα είναι αρκετά διδακτικό για όλους μας και θα έχουμε και στο μέλλον την ευκαιρία να κάνουμε κάτι ανάλογο και εύχομαι να είναι μόνο σε επίπεδο πρόληψης και ποτέ να μην έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο περιστατικό πραγματικό. Ευχαριστώ.